κυρίες και κύριοι, στους τελευταίους μήνες είμαστε μάρτυρες μιας φοβερής τραγωδίας στο Αιγαίο και ταυτόχρονα είμαστε μάρτυρες μιας πρωτοφανούς κίνησης συμπαράστασης στη δική μας χώρα, για την οποία ως Έλληνες και Ελληνίδες μπορούμε να είμαστε υπερήφανοι. Περισσότεροι από 500.000, κοντά 700.000 άνθρωποι πέρασαν από την Ελλάδα από τον Μάιο μέχρι σήμερα. Πέρασαν από την Ελλάδα και κατάφεραν να επιβιώσουν από τη στιγμή που επιβίωσαν στο Αιγαίο, κατάφεραν να επιβιώσουν χάρη στο γεγονός ότι δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες συμπεριφέρθηκαν με τον τρόπο που περιέγραψε πρωτύτερα ο εθελοντής του Κυρκής. Οι εθελοντές του Κυρκής αποτελούσαν τον πυρήνα της εθελοντικής δουλειάς που γινόταν στη δομή τους τελευταίους μήνες και με παρόμοιο τρόπο δούλεψαν και προσέφεραν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες και Ελληνίδες και σαν να μπαίνει κυρίως στα νησιά. Ζήσαμε μία απίστευτη τραγωδία και συνεχίζουμε να τη ζούμε. Και ως προς αυτό υπόθηκε από τους υπεύθυνους της πολιτείας, από την αρχή κιόλας, αλλά ακόμη και σήμερα, υπόθηκε ότι ήμασταν απροετοίμαστοι. Η πολιτεία, έτσι είπαν, ήταν απροετοίμαστη να δεχτεί αυτό που δέχτηκε. Το ερώτημα είναι ως προς τι ήταν απροετοίμαστη η πολιτεία και είναι ακόμη απροετοίμαστη. Υπόθηκε στις αρχές του καλοκαιριού ότι κάνουμε κάποια αίτηση για να μπορέσουμε να πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια φορά είχαν πει 500.000, μετά είπαν 3 εκατομμύρια, αν πάρουμε χρήματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε θα μπορέσουμε να φτιάξουμε και τέτοιες υποδομές ώστε οι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς και προσπαθούν να περάσουν από τη χώρα μας να μπορούν να ζουν με αξιοπρέπεια και δεν θα χρειαζόμαστε τότε ούτε την εθελοντική εργασία τόσο χιλιάδων Ελλήνων. Η αλήθεια όμως είναι η εξής, ότι απροετοίμαστοι δεν ήταν ακριβώς για αυτό το πράγμα. Γιατί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Ελλάδα έπαιρνε ήδη τα προηγούμενα χρόνια κάποια χρήματα για την αντιμετώπιση αυτού που ονομάζαν το προσφυγικό θέμα. Έτσι, το 2012 η Ελλάδα πήρε από την Ευρωπαϊκή Ένωση 3.601.857 ευρώ για να μπορέσει να προετοιμαστεί και να υποδεχτεί και να δημιουργήσει συνθήκες ανθρώπινες για τους πρόσφυγες που θα ερχόταν. Επαναλαμβάνω για να δείξω ότι είναι γνωστά μία σειρά από πράγματα, γιατί πολύ συχνά οι υπεύθυνοι λένε δεν γνωρίζετε. 2012, μόνο το 2012, 3.601.857 ευρώ. Όμως την ίδια χρονιά η χώρα πήρε επίσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση 44.745.804 ευρώ για να αποθήσει τους ανθρώπους να μην μπορέσουν να βγουν στη χώρα μέσα. Και την ίδια χρονιά πήρε πάλι από την Ευρωπαϊκή Ένωση 37.357.612 ευρώ για όταν θα περνούν μέσα να μπορεί να κάνει διαδικασίες για να μπορέσει να τους διώξει ξανά πάλι πίσω. Αυτά τα οποία είδαμε στην ταινία για τα διάφορα κέντρα κράτησης και όλες τις προσπάθειες οι οποίες θα γίνουν και προς τα πίσω. Βλέπετε μέχρι το τελευταίο ευρώ γνωρίζουμε ποια ήταν η προετοιμασία. Όταν λένε ότι δεν είχαμε προετοιμαστεί, ποια ήταν η προετοιμασία. Το επαναλαμβάνω μόνο σε πολύ μεγάλους αριθμούς, 3.600.000 για να τους υποδεχτούμε ως ανθρώπους και 82.100.000 για να τους αποθήσουμε ή να τους ξαναδιώξουμε πάλι πίσω σε μία χρονιά μονάχα. Άρα ως προς τι ήταν άραγε απροετοίμαστες οι κυβερνήσεις μας σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους που προσπαθούσαν να βρουν σωτηρία από τον πόλεμο, από την πείνα, από παραστρατιωτικές οργανώσεις και προσπαθούσαν να βρουν στην Ευρώπη. Ως προς τι ήταν απροετοίμαστοι. Πράγματι, ως προς ένα πράγμα ήταν απροετοίμαστοι. Ήταν απροετοίμαστοι να κατανοήσουν ένα απλό γεγονός που γνωρίζουμε εδώ και χιλιάδες χρόνια όλοι οι άνθρωποι. Εδώ και χιλιάδες χρόνια δεν έχει υπάρξει ούτε μία περίπτωση, ούτε μία φορά μιας μητέρας, η οποία ξημερώνοντας
γνωρίζει ότι το παιδί της αν θα μείνει εκεί που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, κινδυνεύει να σκοτωθεί από βόμβες διαφόρων χωρών. Ή κινδυνεύει να σκοτωθεί από παραστρατιωτικές οργανώσεις ή οργανώσεις φανατικών Ισλαμιστών ή οποιοδήποτε φανατικών. Ή κινδυνεύει που πεθάνει από την πείνα, ούτε μια φορά στην ιστορία της ανθρωπότητας, ούτε μια φορά ούτε από έναν άνθρωπο, από μια μητέρα, δεν έχει υπάρξει μια μητέρα η οποία εκείνη τη στιγμή να πει θα μείνω εδώ πέρα γιατί τι να κάνουμε, η μοίρα μας είναι, τα παιδιά μου θα σκοτωθούν από τις βόμβες ή θα πεθάνουν από την πείνα. Πάντοτε σε αυτή τη στιγμή κάθε μητέρα σηκώνεται, παίρνει τα παιδιά της και ξεκινάει να βρει εκεί πέρα που υπάρχει και μια μικρή ελπίδα ακόμη ότι θα μπορέσουν να σωθούν και θα μπορέσουν να ζήσουν. Και κάνοντας αυτό το πράγμα ξεκινάει να περάσει ακόμη και το Αιγαίο γνωρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να πεθάνει. Και επειδή το γνωρίζει, από τώρα και στο εξής φαντάζομαι ότι όταν θα βλέπετε στις ειδήσεις ξανά αυτό που ζήσαμε τόσες φορές, τόσους νεκρούς, τόσους πνιγμένους στα νησιά μας, μιλούν για 800 περίπου άτομα, στην πραγματικότητα είναι πολύ περισσότερα, γιατί ως νεκρούς μετρούν οι διάφορες υπηρεσίες μόνο αυτούς που βρέθηκαν τα σώματά τους και καταγράφηκαν ως νεκροί. Οι αγνοούμενοι θεωρούνται πάντοτε αγνοούμενοι και θα μείνουν ως αγνοούμενοι πάντα. Και όχι ως νεκροί, γιατί για να μπορέσει να θεωρεί νεκρός ένας άνθρωπος, πρέπει για τον αγνοούμενο να πάει ένας στενός συγγενής του στις αρμόδιες υπηρεσίες, να τον κηρύξει άφαντο και να βγει μια απόφαση ότι τελικά μπορεί να είναι νεκρός. Πολλοί νεκροί λοιπόν. Και από σήμερα θα προσέχετε και την αναλογία των νεκρών. Περίπου 500 παιδιά, βρέφη και μωρά πέθανε. Κυρίως βρέφη και μωρά. Και κάθε φορά που διαπιστώνουμε ότι έχει πεθάνει ένα βρέφος, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι κατά κανόνα έχει πεθάνει και μία μητέρα μαζί. Γιατί αυτό? Συνήθως λένε πνίγηκαν στο Αιγαίο. Η αλήθεια όμως είναι η εξής, ότι όταν ανατρέπεται μία βάρκα, μία λέμβος, τότε οι πρώτοι άνθρωποι που πεθαίνουν τα βρέφη. Και δεν πεθαίνουν γιατί πνίγονται, πεθαίνουν γιατί τα βρέφη δεν αντέχουν στην παγωνιά του νερού και πεθαίνουν πάρα πολύ γρήγορα. Έτσι μπορεί να είναι μία μητέρα με το σωσίδιο να κρατάει το μωρό της στην αγκαλιά και να διαπιστώνει μετά από λίγο, παρόλο που περιμένει ότι μπορεί να έρθει η σωτηρία, να διαπιστώνει το θάνατο του μωρού της. Και δεν υπάρχει ούτε μία μητέρα στον κόσμο η οποία διαπιστώνοντας το βρέφος της πέθανε στην αγκαλιά της μέσα, λέει ότι αυτό πέθανε, εγώ θα χρησιμοποιήσω το σωσίδιο για να σωθώ. Γι' αυτό στο φαρμακοποιήσει, όπου τις προηγούμενες μέρες, πριν από 5 μέρες, υπήρχαν πάλι 14 νεκροί, είπαν 24 νεκροί στην πραγματικότητα με τους αγνοούμενους, όταν είπαν ότι υπάρχουν 6 βρέφη και μικρά παιδιά, τα οποία πέθαναν, βρέθηκαν τα νεκρά σώματά τους και υπήρχαν και ενήλικες, είπα μιλώντας σε μία εκδήλωση εκείνη την ημέρα, είναι συνεπώς και 6 μητέρες μαζί. Για να σωθεί μια μητέρα θα πρέπει να υπήρχε και ένα δεύτερο ή ένα τρίτο παιδί για να πει ότι εκείνο τουλάχιστον να το σώσω. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία βιώσαμε. Και γνωρίζουμε ότι κάθε φορά που πνίγονται βρίσκεται ένα πλοίο της Frontex δίπλα, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας, το οποίο ενώ βρίσκεται δίπλα δεν κάνει απολύτως τίποτα για να σώσει οποιοδήποτε άνθρωπο ένα βρέφος, γιατί λέει δεν είναι η δική τους αποστολή να σώζουν, αλλά απλώς να καταγράφουν ότι εκεί τη στιγμή μπαίνουν κάποιοι μέσα στη χώρα, μέσα στην Ευρώπη και να ειδοποιούν τις λιμενικές αρχές της χώρας που ανήκουν τα νερά, έστω ότι να έρθουν το λιμενικό για να σώσουν ανθρώπους, δηλαδή μετά από 1, 2, 3 ώρες. Γι' αυτό πεθαίνουν τα βρέφη από το κρύο νερό, δεν πνίγονται, έτσι πεθαίνουν. Οι μητέρες τους πνίγονται μετά. Αυτή είναι η χώρα μας. Και γι' αυτό το γεγονός ότι δηλαδή θα αναγκάζονται να περάσουν από το Αιγαίο και παρόλα αυτά θα έρχονται, γι' αυτό ήταν οι κυβερνήσεις μας εντελώς απροετοίμαστες. Τι θα πει απροετοίμαστε να καταλάβουν αυτό? Γιατί σκεφτόταν ότι πιθανόν να μην έρθουν από το Αιγαίο? Γιατί οι δικές μας κυβερνήσεις αποφάσισαν από πολύ νωρίς να αποτελέσουν πρότυπο για την Ευρώπη. Τα τελευταία χρόνια πολλές φορές υπόθηκε θέλουμε να γίνουμε πρότυπο για την Ευρώπη. Και δυστυχώς γίναμε σε ένα πράγμα πρότυπο για την Ευρώπη. Και υπάρχουν μία σειρά από δεδομένα τα οποία οι περισσότεροι άνθρωποι τα γνωρίζουν.
Παραδείγματος χάρη, πολλοί ακούν ότι λέμε να πέσει ο φράχτης του Εύρου και υπάρχουν ορισμένοι, όπως ο αρμόδιος υπουργός, ο οποίος λέει είναι λόγοι τεχνικοί που δεν επιτρέπουν να πέσει ο φράχτης του Εύρου. Και έχει δίκιο όταν λέει, είναι τεχνικοί οι λόγοι που δεν επιτρέπουν να πέσει ο φράχτης του Εύρου. Γιατί αν το πάρει κανείς το να πέσει ο φράχτης του Εύρου στην κυριολεξία, δηλαδή ότι πρέπει να πέσει αυτό, το τερατούργημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον Εύρο, σε 12 χιλιόμετρα των δικών μας συνόρων με την Τουρκία, τότε πράγματι είναι κάτι αδιανόητο. Γιατί ο φράχτης ο δικός μας δεν είναι φράχτης σαν αυτόν που βλέπουμε στις εικόνες, παραδείγματος χάρη, με τη γειτονική μας χώρα, την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ούτε καν φράχτης σαν αυτόν που έχουν κάνει στην Ουγγαρία. Ο δικός μας φράχτης είναι ένα τερατούργημα το οποίο θα παραμείνει και μετά από 400, 500, 600 χρόνια. Θα έρχονται τουρίστες και θα βλέπουν τον Παρθενώνα στην Ακρόπολη. Θα βλέπουν την Κνωσό στην Κρήτη και πιθανόν να βλέπουν ακόμη και αυτόν τον φράχτη, όταν δεν θα υπάρχει τίποτε από εμάς και από τους πολιτικούς να δουν από αυτό που ζούσαν αυτές τις μέρες, αλλά ο φράχτης θα συνεχίσει να υπάρχει. Γιατί αποτελείται από 6.000 κυβικά μέτρα σκυρόδεμα, αποτελείται από 800 τόνους χάλιβα, 20.700 μέτρα σειρματόπλευμα, 210.000 μέτρα σύρμα και κυρίως 140.000 μέτρα κονσερτίνα, όπου κονσερτίνα είναι στη στρατιωτική γλώσσα των στρατιωτικών, λεπιδοφόρο σειρματόπλευμα. Και αυτό το λεπιδοφόρο σειρματόπλευμα είναι αυτό ακριβώς που λένε. Δηλαδή είναι σειρματόπλευμα από σύρμα, από ατσάλι, όπου έχει επάνω σειραφάκια, λεπίδες, ως ενιαίο μαζί με όλα τα υπόλοιπα, στον Εύρο έως 6 εκατοστά λεπίδες, που αν λοιπόν κάποιος πάει και τους ακουμπήσει επάνω σε αυτές και αναγκαστικά προσπαθήσει να περάσει το φράχτη, θα τις ακουμπήσει με τον τρόπο που έγινε, τότε και προσπαθήσει να ξεφύγει, τότε όλο και χειρότερη θα γίνει η κατάστασή του, γιατί αυτές οι λεπίδες έχουν κάτι το ιδιαίτερο, ότι είναι σαν αγκίστρι, έτσι ώστε κάθε φορά που προσπαθεί κανείς να ξεφύγει, γίνεται όλο και χειρότερη η κατάστασή του. Αναπτύχθηκε στην αρχή της δεκαετίας του 70 αυτή η τεχνολογία από τα αμερικανικά στρατεύματα που βρισκόταν στην τότε Δυτική Γερμανία. Είχε δεχτεί μία βάση αμερικανική, μία επίθεση από την ομάδα Baader-Meinhof τότε, τους τρομοκράτες. Σκοτώθηκαν σε αυτή την επίθεση κάποιοι Αμερικανοί στρατιώτες και οι αμερικανικές δυνάμεις έφτιαξαν αυτό το σειρματόπλευμα, όχι για έξω, αλλά για μέσα, μέσα από τους στρατώνες, με τέτοιο τρόπο ώστε αν τυχόν κάποιος ερχόταν μέσα σε ένα στρατόνα γερμανικό, αμερικανικό, ακόμη και αν τυχόν σκότωνε κάποιους φρουρούς για να μπει μέσα, τους σκοπούς μπροστά, τότε ήταν υποχρεωμένος ακριβώς επειδή αυτό το σειρματόπλευμα είναι θανατηφόρο από μόνο του. Δεν είναι δυνατόν να το περάσει κανένας. Ήταν αναγκασμένοι να ακολουθούν πολύ συγκεκριμένες διαδρομές όπου θα κάνουν τις επιθέσεις, έτσι ώστε να φτάνουν εκεί πέρα που ήθελαν οι αμερικανικές δυνάμεις να τους περιμένουν. Δηλαδή από την αρχή είναι ένα φωνικό εργαλείο το οποίο έχει ως σκοπό να καθοδηγεί την πορεία των ανθρώπων που θα βρεθούν μπροστά σε ένα τέτοιο φράχτη. Αυτός λοιπόν ο δικός μας φράχτης. Και ο στόχος αυτού του φράχτη ήταν από την αρχή, από εδώ δεν θα περάσετε. Από κάπου αλλού αν το εγκεφαλίσετε. Και το κάπου αλλού ήταν αποκλειστικά και μονάχα το Αιγαίο. Άρα από την αρχή λέγανε, όταν θα τους αναγκάσουμε να πηγαίνουν από το Αιγαίο, τότε είναι δεδομένο ότι δεν θα έρχονται πολύ. Αλλά βλέπετε έρχονται. Και ο φράχτης του Εύρου δεν είναι ο φράχτης μονάχα, γιατί υπάρχει μια ιδιαιτερότητα σε σχέση της Ελλάδας με τις άλλες χώρες, οι οποίες υψώνουν επίσης φράχτες. Πέρα από το ότι οι φράχτες οι δικοί τους είναι ένα τίποτα μπροστά στους δικούς μας, να για κάτι που θα μπορούσαμε να είμαστε περήφανοι, δηλαδή ουσιαστικά μιμήθηκαν την Ελλάδα ή άλλες χώρες, η Ουγγαρία χρησιμοποιώντας και αυτή τέτοιο σειρματόπλευμα, αλλά όχι ακριβώς από το δικό μας. Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι κάτι άλλο, το οποίο είναι, θα έλεγε κανείς, σχεδόν το εθνικό μας μυστικό. Ότι η Ελλάδα από τον Απρίλιο του 2011 συνεργάζεται με την Τουρκία για να μην μπορούν να έρχονται μεταπρόσφυγες και μετανάστες ούτε καν στα σύνορά μας, στα νόμιμα σύνορά μας. Και από τον Μάιο, τις 25 Μαΐου του 2012, υπό την ηγεσία της Frontex, υπάρχει αυτή η συμφωνία πια τώρα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, που λέει ότι κανένας δεν μπορεί να φτάνει νόμιμα στα δικά μας σήμερα. Και αυτό είναι το πολύ ενδιαφέρον. Δηλαδή, αυτό που περιγράφηκε πρωτήτερα, αν κάποιος περάσει μέσα από την Ελλάδα
και είναι Ιρακινός, είναι Αφγανός, είναι Ιρακινός, είναι Σύριος, έχει τη δυνατότητα να φτάσει στην Ιδωμένη και να περάσει από την άλλη μεριά, ακόμη και σήμερα. Αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει κανένας Σύριος όμως, κανένας Ιρακινός και κανένας Αφγανός σε ό,τι αφορά τα δικά μας σύνορα του Εύρου. Δηλαδή, αν κάποιος ο οποίος είναι από την άλλη μεριά προσπαθήσει να φτάσει και να δείξει στα δικά μας σύνορα να πει είμαι Σύριος και ζητώ από εσάς προστασία ή θέλω να κάνω έτσι για πολιτικό άσυλο, αυτή τη δυνατότητα δεν την έχει. Με συμφωνία Ελλάδος-Frontex-Τουρκίας. Αυτό είναι το εθνικό μας μυστικό και αυτό είναι που θα πρέπει να μας κάνει να ντρεπόμαστε, γιατί πολύ συνειδητά συνεργαζόμαστε με την άλλη χώρα για να αναγκάζουμε τους ανθρώπους να πηγαίνουν από το Αιγαίο. Και για να μπορέσει να γίνει αυτό, έτσι ώστε να μην μπορεί κανείς ούτε παράνομο να περνάει από εκεί, ο φράχτης μας έχει και μία άλλη σειρά από χαρακτηριστικά που κάνει την Ελλάδα πάλι πρότυπο για άλλες χώρες και γενικώς για ολόκληρη την Ευρώπη που θέλει να είναι Ευρώπη φρούριο. Στο φράχτη από τη μεριά τη δική μας υπάρχουν θερμικές κάμερες, τρεις μεγάλες που είναι σαν φάρι που γυρνάνε συνέχεια και πάρα πολλές βοηθητικές και αυτές τις οποίες μεταφέρουν από εδώ και εκεί πέρα, οι οποίες τι κάνουν. Σαρώνουν διαρκώς όλο το έδαφος και το έδαφος της Τουρκίας σε βάθος 2 χιλιόμετρων χωρίς η Τουρκία να διαμαρτύρεται, έτσι ώστε να διαπιστώνουν αν τυχόν και πλησιάζουν κάποιοι προς τα σύνορά μας. Και όταν τους διαπιστώνουν ότι πλησιάζει κάποιος, καθώς είναι συνδεδεμένες με υπολογιστές, στέλνουν αμέσως το σήμα πού ακριβώς βρίσκονται οι άνθρωποι και πού κινούνται, πρώτον στην Κατεχάκη και μετά ταυτόχρονα το στέλνουν και στην τουρκική αστυνομία, ώστε να μπορεί η τουρκική αστυνομία να τους συλλάβει. Αυτή είναι η πραγματικότητα του έργου. Και στην ερώτηση αν λοιπόν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο για να μην πνίγονται τόσοι άνθρωποι στο Αιγαίο, η απάντηση είναι ναι, θα μπορούσαμε να έχουμε τη κυριαρχία στα δικά μας σύνορα και όχι να την αφήσουμε σε μία άλλη χώρα και σε μία άλλη οργάνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι, όπως σε κάθε άλλα σύνορα του κόσμου, να φτάνουν στα σύνορά μας και στα σύνορά μας να μπορούν να κάνουν την αίτησή τους για άσυλο. Αν τυχόν το κάνανε αυτό το πράγμα, τότε Σύριοι, Ιρακινοί και Αφγανοί, τους οποίους επιτρέπει και η βόρεια γείτονά μας να περνούν στη δική τους, ή και τους άλλους ακόμη που μέχρι πριν από 15 μέρες επιτρέπαν όλες οι υπόλοιπες χώρες να περνούν, με εξαίρεση την Ουγγαρία όταν έχει στα σύνορα και θα πω μετά κάτι γι' αυτό, τότε θα μπορούσε μέσα σε 3,5 ώρες από τη στιγμή που φτάσαν στα σύνορά μας να βρίσκονται στην Ιδωμένη και όλες και να περνούν από την άλλη μεριά. Η δική μας χώρα επέλεξε όμως να τα κλείσει εντελώς. Και για νόμιμους και για παράνομους και για οποιονδήποτε. Και να τους αναγκάζει να πηγαίνουν από το Αιγαίο και να πνίγονται με την ελπίδα ότι πράγματι ακόμη και οι μητέρες θα λένε ότι αν είναι να πάμε από τόσο δύσκολες περιοχές, καλύτερα να μείνουμε εκεί πέρα που βρισκόμαστε και να πεθάνουμε τους βομβαρδισμούς Αμερικανών, Ρώσων, Σύριων, οποιονδήποτε άλλο. Αυτή είναι η πραγματική μας αλήθεια. Και όταν μιλώ για ένα τερατούργημα, μιλώ και για το γεγονός ότι πέρα από τις θερμικές κάμερες, αν λοιπόν κάποιος προσπαθήσει από τον Εύρο να περάσει, ας πούμε από το δέλτα του Εύρου, και έχει όπου υπάρχουν βάλτοι, όπου μπορεί κανείς και να πνιγεί, να χαθεί μέσα στους βάλτους γιατί δεν μπορεί να βγει έξω. Αν όμως πάει εκεί πέρα κάποιος και είναι μέσα στο βάλτο και μείνει μόνο το κεφάλι του απ' έξω και δεν μπορεί να κινηθεί και συνεπώς οι θερμικές κάμερες που κάνουν κίνηση δεν θα μπορούν να το πιάσουν. Αυτός θα έχει μήπως μία δυνατότητα να περάσει παράδειγμα από την άλλη μεριά. Η απάντηση είναι δεν θα την έχει. Γιατί υπάρχουν τεχνητές μύτες, οι οποίες γίνανε γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο. Μην τυχόν κάποιος που δεν κινείται μπορεί να ξεφύγει από την προσοχή της αστυνομίας και των σύνοριοφυλάκων. Τεχνητές μύτες, προγράμματα που ονομάζονται Snoopy ονομάζεται το ένα πρόγραμμα, Doggy στο άλλο, βλέπει κανείς και την ηρωνία κάποιων πραγμάτων, τα οποία τι κάνουν, ανοιχνεύουν το διοξίδιο του άνθρακος που βγαίνει όταν εκπνέει ένας άνθρωπος. Άρα αν λοιπόν βρίσκεται ακόμη και στο βάτιο μέσα μπορούν από μακριά να διαπιστώσουν αν υπάρχει κάποιος εκεί πέρα που αναπνέει και άρα μπορεί να συλληφθεί. Ή αν λοιπόν κάποιος όπως από αυτούς βάλει κάτι πάνω από το κεφάλι του, έτσι ώστε το διοξίδιο του άνθρακος να μην μπορεί να το κάνει. Στον Εύρο έχουμε και τη δυνατότητα να ανοιχνεύουμε τους καρδιακούς παγμούς των ανθρώπων, οι οποίοι πιθανότατα κάτω από οτιδήποτε. Κατά αυτόν τον τρόπο είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι όταν πέρασε πριν από λίγο καιρό, πριν από 2 εβδομάδες νομίζω, ένα βουλγαρικό φορτηγό πέρασε από τους Κύπρους
Δηλαδή τα κάτω μας σύνορα και πήγαινε λίγο πριν προς τη Βουλγαρία και λίγο πριν από το Ρωμαίο τους σταμάτησαν Έλληνες συνοριοφύλακες. Η δική μας η αρμόδια υπηρεσία. Σταμάτησαν γιατί είπαν μέσα στο φορτηγό πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι. Και πράγματι υπήρχαν άνθρωποι. Ήταν 33 Σύριοι. Το ανακάλυψαν χάρη στο γεγονός ότι διαπιστώσαν, ανοιχνεύσανε καρδιακούς παλμούς μέσα στο φορτηγό. Όταν κατέβηκαν οι Σύριοι από εκεί πέρα, οι δικοί μας αστυνομικοί μετέφεραν τους δύο Βούλγαρους οδηγούς στην Αλεξανδρούπολη για στο δικαστήριο ως διακινητές. Πολύ σωστά. Και η τυχερή της υπόθεσης ήταν οι 33 Σύριοι. Γιατί από τη στιγμή που μπήκαν μέσα και διαπιστώθηκε ότι είναι εκεί πέρα, είχαν τη δυνατότητα να πούν ότι είμαστε Σύριοι, εμείς ζητούμε πια την προστασία από την δική σας χώρα ως πρόσφυγες. Και πράγματι μία εβδομάδα αργότερα ήταν στην Ινδομένη, αφού καταγράφηκαν και όλα αυτά, σε 5 μέρες βρισκόταν στην Ινδομένη και μπορούσαν να προχωρήσουν. Δηλαδή, αν καταφέρνει κανείς και περάσει από τον Εύρο, τότε έχει την τύχη να μπορέσει να συνεχίσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία ζούμε. Οδηγήσαν οι δικές μας κυβερνήσεις από το 2011 και ιδιαίτερα το 2012, οδήγησαν εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στην επικίνδυνη διαδρομή που σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη κανονικά δεν έπρεπε να υπάρχει. Γιατί τα Ηνωμένα Έθνη ζητούν εδώ και πολλά χρόνια ότι πρέπει για τους πρόσφυγες να υπάρχουν ασφαλείς δρόμοι, ασφαλείς διαδρομές. Και εμείς ήμασταν εκείνοι που πρώτοι από όλους είπαμε μόνο τις ασφαλείς διαδρομές σας στόχο οπωσδήποτε. Από εκεί και πέρα κοιτάξτε να πνιγείτε. Αλλά αν φτάσετε μετά στα παράλια μας, από εκεί και πέρα ισχύει υποχρεωτικά και για μας η Σύμβαση της Γενέβης. Γιατί η Σύμβαση της Γενέβης τι λέει? Η Σύμβαση της Γενέβης λέει ότι κάθε άνθρωπος, ως άτομο, ως πρόσωπο, μπορεί να φτάσει κάπου και να πει ότι εγώ κινδυνεύω, υπάρχει, κινδυνεύει η ζωή μου, κινδυνεύει η αξιοπρέπειά μου και ζητώ από εσάς είτε πολιτικό άσυλο, είτε προστασία περιορισμένης διάρκειας. Γιατί αυτό που κάνει η Ελλάδα όταν φτάνουμε στα δικά μας τα νησιά είναι το δεύτερο και το κάνει πάρα πολύ σωστά. Λέει ότι σας δίνω προστασία για 6 μήνες, μέσα αυτούς τους 6 μήνες μπορείτε να κινηθείτε στη χώρα και με αυτόν τον τρόπο πηγαίνουν προς τα σύνορα και φεύγουν. Οι άλλες χώρες, παραδείγματος χάρη πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, Σερβία κτλ., αυτό που κάνουν όλο τον καιρό ήταν να δίνουν και 72 ώρες που να έχουν αυτή την προστασία. Άρα δηλαδή να λένε θα περάσετε γρήγορα και θα φύγετε από την άλλη μεριά. Ακόμη και η Ουγγαρία, για την οποία λέμε ότι έχει κάνει φράχτες, στην Ουγγαρία μπορούν να πάει κάποιος στα σύνορά της και να πει εγώ ζητώ προστασία ή ζητώ πολιτικό άσυλο. Στα σύνορα, στα νόμιμα. Εκεί πέρα δεν περνάει οποιοδήποτε από εμάς. Γιατί δεν γίνεται αυτό το πράγμα? Γιατί η Σύμβαση της Γενέβης δεν προβλέπει ότι από τη στιγμή που κάνει την αίτηση, που κάνει κάποιος την αίτηση, τι θα συμβεί στην κάθε χώρα. Είναι η υπόθεση της κάθε χώρας πώς θα αντιμετωπίσει το συγκεκριμένο αίτημα. Στην Ελλάδα το είδαμε πρωτύτερα. Είδαμε ότι μπορεί να μπαίνουν σε στρατόπεδα μέσα 18 μήνες κτλ. Είναι υπόθεση της Ελλάδας πώς το κάνει αυτό. Στην Ουγγαρία, όποιος θα ζητήσει από αυτούς τους πρόσφυγες είτε προστασία είτε πολιτικό άσυλο, είναι σίγουρο ότι δεν θα το πάρει. Όταν δεν το παίρνει όμως αυτό, ούτε το άσυλο ούτε την προστασία, τότε μπορεί η συγκεκριμένη χώρα να τους απελάσει στη χώρα από την οποία ήρθαν, δηλαδή στη Συρία, στο Ιράκ, στο Αφγανιστάν, οπουδήποτε. Και τώρα έχει το πολύ σημαντικό πράγμα που είναι ότι σύμφωνα με το Δουβλίνο 2 και με τη συμφωνία του Σέγγεν, αν μία ευρωπαϊκή χώρα αρνηθεί αυτή την προστασία, αυτό το πράγμα ισχύει για όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και γι' αυτό το λόγο δεν θέλει κανείς να κάνει αυτή την αίτηση στην Ουγγαρία. Την κάναν στην αρχή 33.000 άτομα, διαπιστώσαν τι συμβαίνει με αυτό και όλοι προσπαθούσαν να το αποφύγουν. Αλλά αυτό το πράγμα, δηλαδή να φτάσει κανείς και να το απαντήσει η χώρα με τον ένα ή και με τον χειρότερο τρόπο ακόμη, σε μία χώρα δεν μπορεί να το κάνει κανείς και αυτή είναι η Ελλάδα. Με την έννοια αυτή, το ότι θα έχουμε πρόσφυγες ακόμη και στο μέλλον, το ότι ορισμένοι από τους πρόσφυγες μετατρέπονται τυπικά από τη μία μέρα στην άλλη σε μετανάστες, παράτυπους μετανάστες, σκεφτείτε λιγάκι την περίπτωση αυτή που είδαμε για την οποία μιλούσαμε πρωτήτερα. Άνθρωποι φτάνουν μέχρι την Ινδομένη. Και μέχρι εκείνη τη στιγμή είναι από εκείνους, ανήκουν σε εκείνους οι οποίοι μπορούν να περάσουν από την άλλη μεριά. Μαζί με όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Και ξαφνικά μια χώρα δηλώνει από την άλλη μεριά ότι αυτοί δεν είναι πρόσφυγες, είναι παράτυποι μετανάστες για μας. Πρέπει να τους κρατήσετε από την άλλη μεριά. Πολύ σωστά η δική μας κυβέρνηση αντέδρασε λέγοντας ότι αυτό που κάνετε είναι παραβίαση της Σύμβασης της Γενέβης. Πολύ σωστά. Δεν μπορεί κανείς να σταματήσει όλο τον κόσμο. Είδαμε τον Ιρανό πρωτήτερα.
Σκεφτείτε ότι αυτός ο Ιρανός που πέρασε τόσα χρόνια στις φυλακές, ο οποίος σίγουρα θα εκτελούνται πια με τον ξαναπιάνουν ακόμη μια φορά, επειδή είναι Ιρανός, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει και να πει: μα εγώ χρειάζομαι προστασία και θέλω να περάσω από εδώ πέρα. Περί αυτού πρόκειται. Και αυτό είναι πράγματι παραβίαση τη σύμβαση Γενέβης, γιατί είναι ατομικό δικαίωμα. Δεν είναι ενός έθνους. Απλώς αν δημιουργήσει από πόλεμο, είναι πιο εύκολο για τις υπηρεσίες να διαπιστώσουν ότι πράγματι εσύ κινδυνεύεις κτλ. Αυτό είναι. Και η Ελλάδα το καταδίκασε τις πρώτες μέρες. Και το καταδίκασε και είπα και η αρμοστία του ΟΗΕ, όχι στο ελληνικό επίπεδο, σε ανώτατο επίπεδο, και όλες οι διεθνείς οργανώσεις. Αλλά ισχύει ακόμα. Αλλά κοιτάξτε τι έγινε στην Ιδωμένη. Έγινε ουσιαστικά, γι' αυτό κι άλλωστε η Ελλάδα στο τέλος αποδέχτηκε όλες τις πιέσεις για τη Frontex, έγινε αυτό που κάναμε εμείς από το Μάιο, 25 Μαΐου του 2012. Δηλαδή, όπως εμείς κάναμε μια συμφωνία με την Τουρκία και είπαμε ότι δεν θα μας φέρετε μέχρι τα σύνορα, θα τους κρατάτε από την άλλη μεριά, όλους ήρθαν τώρα οι άλλοι οι γείτονές μας και είπαν: εμείς θα σας λέμε καλό όλους. Εμείς σας λέμε όλους εκτός από Ιρανούς, από Ιρακινούς, από Αφγανούς και από Σύριους. Αυτό που ξεκινήσαμε ως την πολύ έξυπνη λογική, είμαστε εμείς οι οποίοι θα κάνουμε τα σύνορά μας να μην μπορεί να τα περάσει κανένας, είναι αυτό που πληρώνουμε σήμερα. Και θα το πληρώνουμε αν τυχόν δεν φροντίσουμε να υπάρχει μια εντελώς διαφορετική πολιτική. Και η διαφορετική πολιτική, η απάντησή μου λοιπόν στην ερώτηση πρωτήτερα, είναι ότι έστω και αργά θα πρέπει να σταματήσουν να μιλούν για τεχνικούς λόγους, να μιλούν για ναρκοπαίδια τα οποία δεν υπάρχουν, να μιλούν για οποιαδήποτε άλλα πράγματα. Θα πρέπει επιτέλους να πούν ότι θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να έχουν τη δυνατότητα να ασκήσουν το δικό τους δικαίωμα που τους δίνει η Σύμβαση της Γενέβης, να μπορούν να φτάνουν στα σύνορά μας με τον πιο ασφαλή τρόπο. Στην Κωνσταντινούπολη πηγαίνουν. Στην Κωνσταντινούπολη χρειάζονται 2,5 ώρες μέχρι τα σύνορα μονάχα. Και 3,5 μετά να φτάσουν στην Ιδωμένη. Έτσι ώστε η Ελλάδα να μην διβιώνει και να μην βιώνει κανένας από εμάς όλους αυτούς τους θανάτους στο Αιγαίο. Και κυρίως να μην δημιουργούμε και προβλήματα στον εαυτό μας. Γιατί η πιο γρήγορη διαδρομή ενός που φτάνει στα παράλια της Λεσβού είναι 15 μέρες μέσα στην Ελλάδα. 15 μέρες αντί για 3,5 ώρες είναι κάτι το οποίο είναι αδιανόητο. Λένε, ναι, αλλά πρέπει να φτιάξουμε hot spots, μας είπανε, στα διάφορα νησιά. Και πολύ σωστά απάντησε η κυβέρνηση κάποια στιγμή και οι Ευρωπαίοι θέλουν να το καταλάβουν. Είπε ότι, κοιτάξτε, δεν μπορώ να τα κάνω, δεν μπορώ να χρησιμοποιώ αυτά τα μηχανήματα, τα αρχιτεκτονικά αποτυπώματα, δεν έχω τις δυνατότητες με υπολογιστές, γιατί στα νησιά είναι βέβαια. Στο Φαρμακονήσι θα στήσει κανείς κέντρο υπολογιστών για να στέλνει τα αρχιτεκτονικά αποτυπώματα. Σε όλες τις βραχονησίδες μας, όπου κατεβαίνει, φτάνει ο κόσμος, θα έχουμε αστυνομικούς οι οποίοι θα μπορούν να λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Προφανώς δεν γίνεται αυτό. Γιατί λοιπόν αυτά που τα είδαμε ως κέντρα κράτησης και τα είδαμε και στην ταινία πρωτήτερα, τα οποία υπάρχουν στη Θράκη, δεν μπορούν να είναι τα hot spots, τα οποία όμως πολύ γρήγορα θα αποφασίζουν και σε 3 ώρες θα τους στέλνουν πιο πάνω? Αυτό είναι το ερώτημα. Και θα πρέπει να σας πω ότι αυτή η πολιτική μας, πέρα από το ότι είναι κουτί πολιτική για την ίδια μας τη χώρα, ότι είναι ανάρτητη πολιτική και θανατηφόρα για τους ανθρώπους που έρχονται εδώ πέρα, είναι και μια πολιτική η οποία στοιχίζει σε μια χώρα που έχει τόσα πολλά προβλήματα οικονομικά, απίστευτα ποσά. Γιατί αν νομίζει κανείς ότι ο Φράγκης στήχησε 3.162.000 ευρώ, τα οποία παρεμπιπτόντως τα πληρώσαμε από το δικό μας προϋπολογισμό το 2012, γιατί η Ευρώπη τότε δεν δέχτηκε να χρηματοδοτήσει αυτό το θανατηφόρο Φράγκη, 3.162.000 ευρώ, και ότι αγοράσαμε κάποιες θερμικές κάμερες οι οποίες κοστίζουν περίπου 1,5 εκατομμύριο η καφενεία και διάφορα άλλα τέτοια πράγματα, και νομίζουμε τελειώσαμε, δεν τελειώσαμε. Αυτά τα σύνορά μας, αυτή η λογική του ότι εμείς έχουμε κλειστά τα σύνορα από εκεί και αναγκάζουμε να έρχονται μονάχα παράνομα, στοιχίζουν πολλές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Και επειδή κανείς τα ακούει μονάχα έτσι, επιτρέψτε μου να σας πω έναν αριθμό και κυρίως οι εκπαιδευτικές το χρησιμοποιήσουν. 670 αποσπασμένοι αστυνομικοί εξειδικευμένοι στο να δουλεύουν τις θερμικές κάμερες και όλα αυτά τα πράγματα, αποσπασμένοι από την Αθήνα στον Εύρο. 670, στην αρχή ήταν 2.000. Αυτή τη στιγμή είναι 670. Οι 670 αυτοί αστυνομικοί, πέρα από το μισθό τους, παίρνουν την ημέρα 29 ευρώ αποζημίωση γιατί βρίσκονται έξω και 35 ευρώ κατόπιν αποδείξεων για ξενοδοχεία, φαγητό κτλ. Συνολικά 64 ευρώ την ημέρα. Επί 670, και τώρα βάλτε και αυτό που θα βρείτε επί 365 μέρες το χρόνο, το χρόνο ήταν αυτό.
Το ότι διαπιστώνεται ότι μονάχα για τα επιδόματα τα οποία πρέπει κανείς να τα κάνει αναγκαστικά από τον νόμο, πηγαίνουμε σε τόσα πολλά χρήματα, ώστε αν βάλουμε και το γεγονός ότι το αστυνομικό τμήμα της ΑΜ πάλι για τον ίδιο σκοπό, σε δύο φορές που έκανε, που είδα εγώ, που έδειξα ότι έκανε πάλι αποσπάσεις, ήταν 237 τα άτομα, εκεί πρέπει να είναι περισσότερα, βάλετε και στη Λέζο και παντού, μόνο αυτά τα έξοδα που βάλετε, διαπιστώνετε ότι όλα τα κενά που έχουμε στην εκπαίδευση σε ολόκληρη τη χώρα και τα περισσότερα από τα κενά που έχουμε στα νοσοκομεία σε ολόκληρη τη χώρα θα μπορούσαν αμέσως να πληρωθούν αν λοιπόν και λέγαμε εφαρμόζουμε αυτό που προβλέπει η Σύμβαση της Γενέβης την οποία έχουν υπογράψει. Ότι κάθε άνθρωπος, όχι μονάχα οι πλούσιοι, όχι μονάχα οι Τούρκοι της Αντριανούπολης που θέλουν να κρατήσουν στα Μπουζουκτσίδικα της Αλεξανδρούπολης και του Σουφλίου, αλλά και οι Σύριοι που βρίσκονται από την άλλη μεριά, ότι μπορούν να φτάσουν. Είπε πριν από μερικές μέρες σε μια συνέντευξη ο αρμόδιος ολοκληρωτής υπουργός, είπε: σκεφτείτε, την ημέρα που είχαμε εκλογές εδώ το Σεπτέμβριο, 37.000 Σύριοι βρισκόταν στην Αδριανούπολη. Τι θα συνέβαινε αν τυχόν και αυτοί προσπαθούσαν να περάσουν, τους αφήνανε τα σύνορα να περάσουν. Και φαίνεται ότι πριν από λίγο είπε: ποσόπα. Μα την ίδια στιγμή περνούσαν από τα παράλια πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Και η ερώτηση είναι τι θα συνέβαινε, να σας το πω τι θα συνέβαινε. Θα ήταν 4 μέρες, θα είχε η Τουρκία από την άλλη μεριά την σουρές των προσφύγων που είχαμε εμείς τη δομένη τις ίδιες μέρες. Τις ίδιες μέρες ήταν μέχρι και 12.000, πρώτη πρώτερα, μέχρι και 12.000 είχαμε στη δομένη. Περιμένουν για να περάσουν την άλλη μεριά. Οι 37.000 λοιπόν χρειαζόταν 4 μέρες για να περάσουν από εδώ πέρα. 4. Και αν λοιπόν και ακολουθούσαμε από εκεί πέρα όλα τα υπόλοιπα, δηλαδή ότι θα γινόταν αυτό που γίνεται εκεί πέρα, η ταυτοποίησή του κτλ., θα βρισκόταν μέσα σε 3,5 ώρες στην Ιδωμένη και θα περνούσαν. Ποιο το ερώτημα λοιπόν, αφού στην Ιδωμένη υπήρχαν 37.000, εμείς ειδοποιήσαμε την Τουρκία ότι κοιτάξτε, συλλάβετε τους και πάνε τους πιο πίσω. Άρα λοιπόν, και τελειώνω. Δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να βλέπουμε να πεθαίνουν παιδιά. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι αύριο θα έχουμε στις εφημερίδες ότι πνίγηκαν παιδιά πάλι. Σχεδόν βέβαια. Είναι 4 μέρες που δεν βγήκαν ειδήσεις. Βεβαίως οι ειδήσεις πια τώρα δεν μιλούν για προσφυγόκουλα. Τώρα μιλούν παρόλο που είναι στα φαρμακονής ήταν πάλι από τη Συρία και το Αφγανιστάν. Οι άνθρωποι είπαν μετανάστες οι οποίοι προσπαθούσαν να έρθουν. Οι εφημερίδες. Ήταν μετανάστες. Θα έχουμε λοιπόν πάλι νεκρούς. Πόσο μπορούμε να αντέξουμε να βλέπουμε νεκρά παιδιά. Το ότι είναι δεκάδες χιλιάδες οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που συμμετέχουν σε αυτό που συνέβη μέχρι τώρα, δηλαδή που είπαν ότι εμείς μπορούμε να προστατεύσουμε αυτόν ολόκληρο τον κόσμο, ήταν αποτέλεσμα όχι μιας πολιτικής σκέψης, όχι μιας σκέψης αν λοιπόν υπάρχει δυνατότητα ή όχι να κάνουμε κάτι άλλο, αλλά γιατί είπαν δεν αντέχω να το βλέπω αυτό. Δεν μπορώ να το βλέπω. Η δική μου προσωπική συμμετοχή είναι αυτή. Όχι γιατί από πολύ νωρίς προειδοποιούσα από το 2011 ότι ο Φράχτης θα οδηγεί στο Αιγαίο σε θανάτους και από πιο μπροστά κιόλας, αλλά γιατί αυτή τη φορά, κάθε φορά που βλέπω ένα παιδάκι πνιγμένο, όταν το βλέπω στην άκρη της θάλασσας, τι να κάνω, περνάει το μυαλό μου η εικόνα των δικών μου παιδιών. Όταν είναι μικρά, θα μπορούσα να ήταν εκείνα. Αναρωτιέμαι πώς είναι δυνατόν οι πολιτικοί όταν βλέπουν αυτά τα παιδιά να μην σκέφτονται, να μην βάζουν στη θέση τα δικά τους παιδιά. Αν είναι δεκάδες χιλιάδες οι άνθρωποι αυτής της χώρας που λένε δεν μπορούμε να τα δούμε αυτά. Και έρχεται η κυβέρνηση και δηλώνει προχθές ο αναρμόδιος υπουργός ότι λέει τους πρώτους μήνες που ξέσπασε ολόκληρη αυτή η κρίση που μας βρήκε απροετοίμαστος η κατάσταση με τις μη κυβερνητικές οργανώσεις ήταν ανεξέλεγκτη. Το τονίζει. Βέβαια χωρίς αυτές θα είχαμε τραγικές καταστάσεις. Και μετά συνεχίζει και λέει, όμως αυτή τη στιγμή επανεκτούμε το κράτος. Ο Σαμαράς είχε πει ότι επανεκτούμε τις πόλεις μας. Επανεκτούμε το κράτος. Οι οργανώσεις αλληλεγγύης θα πρέπει να ενταχθούν μέσα στο εθνικό σχέδιο. Θα δημιουργήσουμε μητρό και επιτροπές διαχείρισης ανθρωπιστικής κρίσης σε περιοχές, ώστε η δράση τους να ενταχθεί στο εθνικό μας σχέδιο που είναι και σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ακόμη και στην Ουγκάντα που πήγαινε με τις αποστολές των γιατρών του κόσμου, παίρναμε άδεια για συγκεκριμένες δράσεις. Σε κανένα κράτος δεν γίνεται αυτό που συμβαίνει εδώ. Δηλαδή, η δική σας η αυτίδα πολιτών
αλληλέγγυων πολιτών, δεν έχει το δικαίωμα πια να υπάρχει και το κράτος θα το λύσει σε όλα τα θέματα. Ή η δική μου η παρέα, γιατί για παρέα είναι η δική μας συμμετοχή στην δομή, ήταν πάντως παρέα. Οι παλιοί συμμαθητές. Κάποια στιγμή έκανα πλάκα, δηλώνοντας ότι σήμερα πηγαίνουμε 3 άτομα, συνολικά 218 χρόνια. 2,70 χρονών και 1,78. Είμαστε λοιπόν 218 ετών. Θα ενταχθούμε σε ένα εθνικό σχέδιο. Τι ιδέα είναι αυτή για την αλληλεγγύη για την οποία η χώρα μας εμφανίζεται προς τα έξω και λέει είμαστε υπερήφανοι γιατί εμείς ανθρώπινα αντιμετωπίσαμε αυτό και καταφέραμε 700.000. Ποιοι είμαστε οι εμείς? Οι εμείς είναι αυτοί. Εμείς είναι οι πολίτες οι οποίοι είπαν δεν δέχομαι να πνίγονται παιδιά, να πνίγονται παιδιά. Και επειδή αυτοί είναι εκείνοι που δηλώσαν, που κρατήσαν αυτήν τη χώρα έτσι ώστε να μπορεί να είναι υπερήφανοι, γι' αυτό το λόγο αυτοί οι άνθρωποι λένε κιόλας ναι, υπάρχει λύση. Και η λύση είναι ότι θα πρέπει οπωσδήποτε αυτός ο φράχτης όχι ο ίδιος συμβολικά το πέσει, αλλά ότι πρέπει να ανοίξουν τα σύνορα έτσι ώστε να μπορεί η χώρα μας να εφαρμόζει τη σύμβαση της Γενέβης όπως το έχει υπογράψει. Και όχι να ζητάει να μπαίνουν σε εκείνη τη χώρα τη μοναδική από όσα έχουν υπογράψει τη σύμβαση της Γενέβης, η οποία δεν υπέγραψε το σύνολο της σύμβασης. Η σύμβαση της Γενέβης φτιάχθηκε το 1951 και συμπληρώθηκε το 1967. Η Τουρκία, όταν την υπέγραψε, είπε ότι δέχεται μονάχα το πρώτο της κομμάτι του 1951. Και γι' αυτό τον λόγο θεωρεί πρόσφυγες μονάχα όσους έρχονται από ευρωπαϊκές χώρες. Γιατί τότε είχε γίνει για εκείνους μονάχα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν, με αυτή συνεργαζόμαστε για να πούμε κράτος από την άλλη μεριά του Εύρου, εγώ δεν θέλω να έρχονται εδώ πέρα και θα σε βοηθώ. Με θερμικές κάμερες, με τεχνητές μύτες, με ανιχνευτές καρδιακών παλμών. Αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν. Η απάντηση υπάρχει λοιπόν και την απάντηση αυτή πρέπει οπωσδήποτε να την περάσουμε γιατί η χώρα θα περάσει πάρα πολύ άσχημες συνθήκες, όχι από τους πρόσφυγες, αλλά από το γεγονός ότι όλοι θα μας δείχνουν και θα λένε αυτό που κάνατε εσείς. Μην τολμάτε να ζητάτε να μην το κάνουμε κι εμείς. Άρα θα είμαστε μια χώρα η οποία θα είναι περικυκλωμένη από άλλες χώρες που θα λένε εσείς θα τους κρατάτε όλους γιατί ό,τι κάνει η Τουρκία για εσάς θα πρέπει να το κάνετε κι εσείς για εμάς. Αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατόν να θεωρείτε ότι είναι εθνική κυριαρχία, ούτε να θεωρείτε ότι αυτό το πράγμα είναι αντιμετώπιση των μεγάλων προβλημάτων που δημιουργούν οι πόλεμοι δημιουργώντας εκατομμύρια από πρόσφυγες. Σας ευχαριστώ.